Ένας νέος σταθμός εθελοντικής αιμοδοσίας δημιουργήθηκε στο Ηράκλειο προκειμένου οι πολίτες να μην χρειάζεται να πηγαίνουν στο νοσοκομείο για να δώσουν αίμα αυτές τις ημέρες. Η Περιφέρεια Κρήτης, ανταποκρινόμενη στη σύσταση του Υπουργείου Υγείας και στην πρόταση της αιμοδοσίας του Παγνή, δημιούργησε σε χώρο που βλέπετε εδώ πέρα στην περιφέρεια, στο ισόγειο, με ξεχωριστή είσοδο, ένα σταθμό αιμοδοσίας, έτσι ώστε οι εθελοντές αιμοδότες να έρχονται και να δίνουν αίμα για όσους έχουν ανάγκη. Ο σταθμός αυτός θα λειτουργεί καθημερινά από 9.30 μέχρι 2.30. Υπάρχει τηλέφωνο συγκεκριμένο που μπορεί ο κόσμος να επικοινωνεί και να έρθει και κατόπιν ραντεβού. Έχουν τηρηθεί όλες οι συνθήκες αντισηψίας, ό,τι χρειαστεί, είναι εντελώς ασφαλής για τον κόσμο. Μεγάλη ήταν η συμμετοχή του κόσμου στην εθελοντική αιμοδοσία, ενώ τηρήθηκαν όλα τα μέτρα πρόληψης για τον κορονοϊό για την προφύλαξη των εθελοντών αιμοδοτών. Τόσο στο νοσοκομείο έχουμε πάρα πολλούς ασθενείς αυτή τη στιγμή, παιδιά, ενήλικες, έγκες, χειρουργία, επίγοντα περιστατικά τα οποία χρειάζονται αίμα. Η ζωή δεν έχει σταματήσει και γι' αυτό ακριβώς δεν έχουν σταματήσει και τα προβλήματα στον κόσμο. Και αν σταματήσουμε να αιμοδοτούμε, θα έχουμε πάρα πολλές απώλειες εξαιτίας αυτού. Οπότε ο χώρος είναι ασφαλής, η απόσταση των ατόμων είναι 2 μέτρα, μπαίνουν μέσα, έχουν τη δυνατότητα να μπουν μόνο 2 άτομα, ένα για να δίνει και ένα για να προετοιμάζεται να δώσει. Υπάρχει και δυνατότητα να μείνουν και άτομα απ' έξω, οπότε είναι πολύ ασφαλές να έρχεται κάποιος υγιής που θέλει να αιμοδοτήσει εδώ. Ωστόσο πρέπει να προσέξουμε να ερχόμαστε από το εξωτερικό τις τελευταίες 2 εβδομάδες, αν έχουμε το οποιοδήποτε πρόβλημα, από απλό κρυολόγημα μέχρι πυρετό ή οτιδήποτε, να το αποφύγουμε. Την ίδια ώρα, χιλιάδες μάσκες προσφέρθηκαν στους ιατρικούς συλλόγους της Κρήτης και στην αστυνομία από την περιφέρεια Κρήτης. Στόχος να θωρακιστούν όσο το δυνατόν καλύτερα οι άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά της εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού. Η περιφέρεια Κρήτης ανταποκρίθηκε. Χθες δόθησαν στον ιατρικό σύλλογο Ηρακλείου 2.000 μάσκες και τώρα αποστέλλονται και στους υπόλοιπους ιατρικούς συλλόγους της Κρήτης, ανάλογος αριθμός μασκών, να μοιραστούν στα μέλη τους για να μπορέσουν να δουλέψουν αυτές τις μέρες τις κρίσιμες που έχουμε μπροστά μας. Ακόμα δόθησαν μάσκες και στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου και αυτές οι μάσκες βέβαια πρέπει να γίνει κατανοητό ότι θα διατεθούν σε ομάδες που τις έχουν ανάγκη για να μπορούν να χρησιμοποιήσουν το έργο για την προφύλαξη των ατόμων αυτών από την επιδημία του κορονοϊού.